Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα σολομό στο φούρνο γεμιστό. Μια συνταγή που πραγματικά αγαπώ. Είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ εντυπωσιακή, πάρα πολύ γευστική. Δεν έχετε φάει κάτι πιο νόστιμο. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και σε 5 λεπτάκια ο σολομός θα είναι μέσα στο φούρνο. Για το γεμιστό σολομό με αρωματικά θα χρειαστούμε 1 τέταρτο από ένα ματσάκι δυόσμο, μισό ματσάκι μαϊντανό, μισό ματσάκι άνηθο, 2 φρέσκα κρεμμύδια, ξύσμα από 2 λεμόνια, χυμό από μισό λεμόνι, 1 με 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 250 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα, 1,5 κιλό σολομό φιλέτο με το δέρμα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φακές βρασμένες, κοινόα βρασμένη, ντοματίνια, ρόκα και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή την αγαπώ πάρα πολύ. Να σας πω ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς και ξεκίνησα να μαγειρεύω, δεν έτρωγα καθόλου σολομό. Καθόλου. Πρώτη φορά που έφαγα σολομό ήταν τυχαία σε scramble eggs με σολομό που δεν είχα δει ότι είχαν μέσα σολομό. Και εκεί πέρα άρχισα πραγματικά να καταλαβαίνω ότι ο σολομός είναι ένα πεντανόστιμο ψάρι. Λοιπόν, η πρώτη συνταγή που δοκίμασα να φτιάξω σαν σολομό για να φάω στο σπίτι ήταν αυτή. Πεντανόστιμη, πανεύκολη, σου λύνει ό,τι πρόβλημα και αν έχεις με μαριναρίσματα, φλιταρίσματα και όλα τα υπόλοιπα και όντως τη βγάζεις σε ένα τραπέζι και όλοι εντυπωσιάζονται. Οπότε, έχω πάρει 2 κομμάτια σολομού από το ψαρά μου και ουσιαστικά αυτό που του είπα να κάνει είναι αυτό. Έτσι όπως ήταν ο σολομός ολόκληρο στο κομμάτι, να βγάλει το κόκαλο και να βγάλει όλα τα επιμέρους κουκαλάκια που έχει. Θα το κάνει ο ψαράς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αφήνω το σολομό στην άκρη προς το παρόν και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα με τον δυόσμο. Ο δυόσμος είναι ένα φανταστικό μυρωδικό για αυτή τη συνταγή. Θέλω μόνο τα φιλαράκια, τα κουσάνια δεν τα βάζω. Οπότε ψιλοκόβω το δυόσμο, τον αφήνω στην άκρη. Και χοντρό να τον αφήσετε, δεν πειράζει. Λοιπόν, μαϊντανός. Βάζουμε μαϊντανό γιατί θέλουμε πολλά αρωματικά. Οπότε. Χοντροκόβω και το μαϊντανό εδώ και συνέχεια τα ψιλοκόψω όλα μαζί. Και άνηθο. Οπότε, ποια είναι τα 3 μυρωδικά που βάζουμε, φίλε, σε αυτή τη συνταγή. Διονύση. Ορίστε. Εδώ είσαι. Ναι, πού. Πάμε. Τι μυρωδικά έχω βάλει τώρα. Δυόσμο. Ναι. Μαϊντανό. Ναι. Και άνηθο. Μπράβο. Από το φρέσκο κρεμμυδάκι θέλω μόνο το πράσινο μέρος, όχι το λευκό. Εδώ. Ξύσμα από 2 λεμόνια. Εννοείται πως όταν μαγειρεύουμε οτιδήποτε ψάρι πρέπει να βάλουμε οξύτητα, γιατί χωρίς οξύτητα το ψάρι δεν έχει ωραία γεύση. Έχει ωραία γεύση, απλά δεν έχει τόσο ωραία γεύση. Να το θέσω αλλιώς. Οπότε, ξύσμα από 1 λεμόνι, 2 λεμόνια. Εδώ. Μόνο το κίτρινο μέρος, δεν παίρνουμε το λευκό γιατί θα επικρίσει. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, όλα μου τα μυρωδικά τα ρίχνω μέσα σε ένα μπολ. Μαϊντανός, άνηθος, φρέσκο κρεμμυδάκι. Δυόσμος, τι άλλο έριξα. Αυτά. Βάζω όλα μέσα. Και τώρα θέλω αλάτι πιπέρι και ελαιόλαδο. Θα ρίξω στη γέμισή μου αλάτι περίπου ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού. Κοφτό όμως. Και πιπέρι μπόλικο. Μην το λυπηθείτε. Μπορείτε να βάλετε ροζ πιπέρι, κόκκινο πιπέρι, πράσινο πιπέρι, μαύρο πιπέρι, μπλε πιπέρι. Υπάρχει μπλε πιπέρι, φίλε Διονύση. Και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει. Να μην λέμε πια ότι δεν υπάρχει κάτι, γιατί σχεδόν τα πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, και τη μουστάρδα μας, εδώ. Μπορείτε να βάλετε είτε καυτερή μουστάρδα είτε απαλή μουστάρδα. Άμα βάλετε καυτερή μουστάρδα, τύπου αγγλική ή Dijon, θα βάλετε λίγο λιγότερη. Άμα βάλετε απαλή ή απαλή παύλα καυτερή από αυτές τις ξέρετε του εμπορίου, θα βάλετε μία γεμάτη κουταλιά της σούπας. Τώρα, χυμό από μισό λεμόνι, εδώ. Και για να δέσουμε όλα μας τα αρωματικά, ο καλύτερος τρόπος είναι το τυρί κρέμα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ άρλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμμόδι υφή και γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Ανοίγουμε τη συσκευασία και έτσι όπως είναι θα ρίξουμε όλη τη συσκευασία μέσα. Παναγία μου. Θέλω να πάρετε καλό τυρί κρέμα. Ένα συστατικό βάζουμε μέσα, πλην τα μυρωδικά. Οπότε πρέπει να είναι πολύ ποιοτικό το τυρί κρέμα. Άμα το τυρί κρέμα δεν είναι καλό, καταλαβαίνετε πως θα στοιχήσει σε όλη μας τη συνταγή. Τώρα, ανακατεύω όλα μου τα μυρωδικά με το τυρί κρέμα εδώ, μέχρι που να κάνω μια ωραία πάστα. Αυτή είναι η γέμισή μου. Αυτό ήταν. Η συνταγή μου ουσιαστικά αυτό είναι. Είναι μυρωδικά με τυρί κρέμα και λίγο μουστάρδα. Εδώ.
για αυτούς που είναι λάτρεις του Σολομού, όταν δοκιμάσουν αυτή τη συνταγή, θα πάει νούμερο ένα με διαφορά. Τώρα, πάμε στο Σολομό. Εδώ. Ήρθε η ώρα να ξαναφορέσω γάντια. Εδώ και εδώ. Τώρα, ποιο είναι το θέμα μας με το Σολομό. Όταν ψήνουμε Σολομό, θέλουμε δύο πράγματα να συμβούν. Τι, φίλε Διονύση. Να κρατήσει. Ένα, να είναι ζουμερό το κρέας και δύο. Το δύο είναι να είναι τραγανό. Να είναι τραγανή η πέτσα. Πολύ καλά τα είπες. Δεν ξέρω άμα τα είπες μόνος ή πήρες πληροφορίες από το control. Αλλά όντως αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε ζουμερό εσωτερικό και τραγανή πέτσα. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Είναι πολύ απλό. Θα πάρετε όλη τη γέμιση. Αφού έχουμε άλατο πιπερώσει και έχουμε βάλει λίγο λαδάκι πάνω από το Σολομό. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Όχι απλά εύκολο, πανεύκολο. Και έτσι όπως είναι. Καλύπτει από πάνω. Και τώρα, ήρθε η ώρα να το δέσουμε. Εδώ. Σκινάκι, σπάγκο. Φτάνει αυτό. Ξεκινάμε να δέσουμε το Σολομό όπως θα δέναμε κανονικά ένα οποιοδήποτε κρέας. Από αυτή την πλευρά, εδώ, κάτω. Κάνουμε έναν ωραίο κόμπο. Σταυρόκοπο θέλουμε, φίλε Διονύση. Ε? Ναυτικό. Ποδόδεσμο δηλαδή. Ναι. Ή καντιλίτσα. Καντιλίτσα, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, η καντιλίτσα είναι ο σωστικός κόμπος. Δεν γίνεται για κρέατα. Θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Λοιπόν, θα σας δείξω ακριβώς πώς είναι η καντιλίτσα. Λοιπόν, γιατί ήμουν πρόσκοπος, είμαι πρόσκοπος. Πρόσκοπος για μια ζωή, οπότε καταλαβαίνετε ότι ξέρω. Δεν είμαι τώρα κανένας άνθρωπος που απλά αναφέρω λέξεις όπως κάνετε εσείς. Καντιλίτσα, άντε το λέμε και τελείωσε. Σκοπός είναι να ξέρεις πότε χρησιμοποιείς την καντιλίτσα. Ο κάθε κόμπος έχει τη χρήση του, φίλε. Ο σταυρόκοπος είναι για να ενώσουμε δύο όμοια σκοινιά. Ο ποδόδεσμος είναι για να ενώσουμε δύο ανώμοια σκοινιά. Άμα το ένα σκοινί είναι χοντρό και το άλλο λεπτό και κάνει σταυρόκοπο, θα λυθεί. Το πιάνεις. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, τυλίγω και από τις δύο πλευρές, εδώ και εδώ. Ένα, δύο, ό,τι περισσεύει το κόβουμε. Στο βιντεάκι να τα κόψω όλα αυτά που περισσεύουν. Δύο. Τέλεια. Και αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Αλάτι, πιπέρι. Γυρνάω από την άλλη. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Ε? Εύκολο. Και τώρα το πιο εύκολο είναι το ψήσιμο, φίλε. Γιατί με τον τρόπο που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή του Σολομού θα πετύχουμε την τέλεια κρούστα εξωτερικά και το τέλειο ψήσιμο εσωτερικά. Πώς? Ο φούρνος μου είναι προθεσμένος στους 210-220 βαθμούς, τέρμα δηλαδή. Και επειδή το έχω λαδώσει, βάζω πάνω σε σχάρα, πρέπει τα σκοινάκια να τα αφήσω λίγο χαλαρά, γιατί καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο θα φουσκώσει ο Σολομός, οπότε θα σπάσει ο Σολομός. Τώρα, κοιτάξτε πόσο τέλειο που είναι. Οπότε, 220 βαθμούς για 30 λεπτάκια και ο Σολομός θα είναι τραγανός απ' έξω και μέσα θα είναι ζουμερός και άψογα ψημένος. Για μισή ώρα. Σε σχάρα πάνω, πάντα σε σχάρα, οπότε βάζω στο φούρνο και μόλις είναι έτοιμος θα σερβίρουμε. Τώρα, θέλετε να δείτε την καντιλίτσα, σωστά? Λοιπόν, η καντιλίτσα έχει μόνο ένα νόημα. Σε περίπτωση που έχεις πέσει μέσα σε ένα ριάκι ή γενικά είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση, σου κάνουνε, σου πετάνε σκηνή. Έτσι δεν είναι? Πέταξε μου το σκηνή. Να σου δείξω. Πνίγομαι! 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 Πέταξε μου μια άκρη για να σωθώ! Γιατί να θέλω να σε σώσω! Σώσε με! Ωραία! Τι κάνεις τώρα? Πρέπει να δεθείς για να μπορέσει να σε τραβήξει ο άλλος, σωστά? Ναι. Οπότε κοίτα τι κάνεις. Ένα. 2, 3, 4, 5, 6. Οπότε, τι γίνεται τώρα, κοίταξε εδώ πια η μαγιά, ότι αυτός ο κόμπος που έχω κάνει δεν σφίγγει και ουσιαστικά έχω κάνει αυτό, το βλέπετε. Γιατί άμα κάνω έναν κόμπο οποιονδήποτε και αρχίζει να σφίγγει τη μέση μου, θα μου πιάσει τη γυαλιά και θα με σκοτώσει. Οπότε, η καντιλίτσα είναι σωστικός κόμπος. Το έμαθες? Μάλιστα. Μπράβο, ευχαριστώ. Άλλη φορά θα σου μάθω και άλλους κόμπους. Ο
Ο σολομός αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για όσους προσέχουν τη διατροφή τους, αφού έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και καθόλου υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και γλουτένη. Μία μερίδα μαγειρεμένου σολομού περιέχει 205 θερμίδες, 13 γραμμάρια λίπος και 23 γραμμάρια πρωτεϊνών. Και ο σολομός μας είναι έτοιμος. Ακούστε θόρυβο. Καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Είναι ο καλύτερος σολομός που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι. Όντως είναι πανεύκολος, είναι συγκλονιστικός. Μπορείτε να περιμένετε 4-5 λεπτάκια για να κόψετε το σκηνάκι. Αλλά εγώ θα πάω κατευθείαν. Εδώ, εδώ. Κοιτάξτε πόσο θεαματικό είναι να βγάλετε κάτι τέτοιο σε ένα τραπέζι. Είχαμε μία μικρή απώλεια. Θα τη βάλω εδώ. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Όταν σας λέω αυτό το φαγητό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα το βγάζεις έτσι όπως είναι και όλοι παθαίνουν σοκ. Και επίσης μία πολύ ωραία γαρνιτούρα που μπορούμε να κάνουμε. Φακίγει κοινόα εδώ. Με λίγα ντοματίνια. Εδώ. Πάρα πολύ ρουστίκ. Θα το κάνω πάρα πολύ έτσι απλό το πιάτο. Δεν θα το κάνω γκουρμέ. Γιατί για να το κάνουμε γκουρμέ έπρεπε να ψήσουμε στο φούρνο individual μερίδες, ξεχωριστές, όχι ολόκληρο. Γιατί αυτό είναι πιο ρουστίκ. Το σπάς και παίρνεις ολόκληρο κομμάτι από μέσα. Λίγο ρόκα. Εδώ. Λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Και τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει. Έτσι όπως είναι, αυτό που θα κάνω είναι να σπάσω ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμερό που είναι μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Ωχ, Παναγία μου. Το βλέπετε. Δεν είναι παστίτσιο για να βγει μερίδα, το καταλαβαίνετε. Αυτό πρέπει να είναι έτσι λαχταριστό, ζουμερό. Είναι ψημένο στην εντέλεια και το πιο φανταστικό είναι η γέμιση. Η γέμιση πραγματικά απογειώνει αυτό το φαγητό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει κρατήσει όλα τα ζουμιά. Και άσκετος να είσαι, όντως αυτό το σολομό θα το ψήσει στην εντέλεια. Για το γεμιστό σολομό με αρωματικά, ψιλοκόβουμε το δυόσμο, το μαϊντανό, τον άνηθο, το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμύδια και τα βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε το ξύσμα από τα λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα, το χυμό από μισό λεμόνι, το τυρί κρέμα και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μία πάστα. Κόβουμε το σολομό σε δύο φιλέτα και προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι στην πλευρά του κρέατος. Απλώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνειά του και καλύπτουμε με το άλλο φιλέτο. Δένουμε καλά με σπάγκο και προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και από την πλευρά του δέρματος. Μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε στους 220 βαθμούς για 30 λεπτά. Σερβίρουμε με φακές, κοινόα, ντοματίνια, ρόκα και ελαιόλαδο. Πες μου, άμα έχεις φάει πιο ζουμερό πράγμα σε ψάρι στη ζωή σου. Είναι αυτό. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Μόνο από την όψη φαίνεται πολύ λαχταριστό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Δεν, δηλαδή, είναι από τα λίγα πράγματα. Μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Αδικείς οτιδήποτε και να πεις για αυτό το πιάτο, γιατί πραγματικά δεν περιγράφεται. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι μπορώ να το φάω ολόκληρο μόνος μου. Άντε, γεια.